Ιωνία. Το στέλνετε έτσι, πιο αργά τα μάτια. Το, ναι, λοιπόν, όχι, και ρίχνετε λιγότερα όχι, χημικά. Αυτή ναι, η κυβέρνηση καταστολή τώρα, δεν χρησιμοποίησε. Όχι, καθόλου. Τα ποτέ. Με συγχωρείτε, δεν μπορείτε να μιλάτε εσείς τώρα. Όχι, που, συγγνώμη, αλλά πλάνα αρχείου. Πόσες απεργίες είχατε κηρύξει παράνομες και καταχρηστικές. Εμείς το κάναμε. Η κακή δεξιά τα έκανε αυτά. Εσείς η καλή αριστερά τι κάνετε. Βάζετε στα μάτια ένα κλάδο ελέας πάνω στο κράτος και πάτε και τους ξυλοφορτώνετε. Εντάξει, τώρα θέλει περισσότερο θράσος. Θέλει περισσότερο θράσος εσείς τουλάχιστον να εγκαλείτε αυτή την κυβέρνηση. Θέλει θράσος να κάνουμε κριτική για καταστολή. Λοιπόν, δεν θα το συζητήσω για τη δημοκρατία. Κλείσουμε τα κανάλια. Μην κάνουμε κριτική. Να ελέγξουμε το ίντερνετ. Να τα ελέγξουμε όλα. Κιμ Τζονγκούν. Εντάξει, μα τώρα είναι σοβαρά πράγματα. Είναι θέλει θράσο να κάνουμε κριτική. Για όνομα του Θεού. Τι είναι αυτό. Θα την αφήσετε να μιλήσει. Πού τα είδατε όλα. Παρακαλώ, κυρία Γουλέκα. Λοιπόν, ούτε παράνομες και καταχρηστικές είχαμε απεργία, ούτε προληπτικές επιστρατεύσεις απεργών. Έτσι, ούτε το όργιο αυτό της καταστολής που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα με τους αγρότες. Τα κανάλια, κοιτάξτε. Τα διαδίκτυα τα ρυθμίσουμε όλα. Να λειτουργήσουν όπως ορίζει ο νόμος. Ποια Βόρεια Κορέα. Το να υπάρχει αδειοδότηση καναλιών με ένα διαφανή ανοιχτό διαγωνισμό. 25 χρόνια με προσωρινές άδειες. Σας παρακαλώ έχετε πολύ. Έχετε δίκιο, βεβαίως. Έτσι, και βεβαίως, με δάνεια δανεικά και αγύριστα από τις τράπεζες και το τρίγωνο της αμαρτίας. Σωστά, κλείστε τα κανάλια λοιπόν, το τρίγωνο της αμαρτίας. Είπε κανείς να κλείσουν τα κανάλια. Εσείς το είπατε. Δηλαδή, μια δημόσια διαφανή διαδικασία αδειοδότησης εισοδήμα να μην με κλείσιμο καναλιών. Η Γερμανία πόσα κανάλια έχει. Και ο υπουργός σας αποφάσισε μεγαλύτερη από εμά και έχει κανάλια. Παρακαλώ, κύριε Γκουλέκα. Είπαμε να την αφήσουμε να μιλήσει. Για του αγρότε ρώτησα. Για του αγρότε έχουν γίνει συγκεκριμένες προτάσεις. Το πρωί, επειδή του συγγνώμη, ένα λεπτό. Ναι, ναι, μέχρι το 95% των αγροτών πόσο εισόδημα δηλώνει. Μέχρι 20.000 ευρώ. Αυτό το οποίο πρότεινε η κυβέρνηση είναι να υπάρχουν και φορολογικές ελαφρύνσεις. Δηλαδή 9.500 ευρώ να είναι στο αφορολόγητο. Να διατηρηθεί το αφορολόγητο στις επιδοτήσεις και να υπάρχουν και μέτρα διευκόλυνσης. Από το Μητρό. Ποιος είναι κατ' όνομα, ποιος κατ' επάγγελμα, το έχουμε πει πολλές φορές, όπου κατ' επάγγελμα αγρότης θα θεωρείται αυτός που θα έχει εισόδημα από το 51%, 51% του εισοδήματός του θα προέρχεται από την γεωργική δραστηριότητα, από το να έχουν μία κάρτα του αγρότη που να τους διευκολύνει, να προπληρώνονται πριν εκταμιεύονται οι επιδοτήσεις. Δεν τους μείνετε το πετρέλαιο από, λίγο, γιατί αυτά είναι παργά, ενώ το πετρέλαιο μπορείτε τώρα τους το μειώσετε. Εκπτώσεις τους προτείνει στο κόστος παραγωγής, το εργόσιμο, το οποίο τους βοηθάει γιατί θεωρείται έξοδο. Είναι 30 συγκεκριμένα μέτρα. Λοιπόν, καλύπτουν το 90-95% των αγροτών. Τώρα, αν με αγρότες, με συγχωρείτε, ένα λεπτό. Συγχωρέστε με, αλλά εγώ σας ρώτησα πώς αντιμετωπίζετε το ενδεχόμενο να υπάρξει είτε εισαγγελική είτε αστυνομική παρέμβαση. Διαβάζω εδώ επιλέξει. Διότι την πολιτική δεν την κάνουν οι εισαγγελείς, εσείς την κάνετε, που κυβερνάτε. Θεωρώ υποχρέωσή μου να υπομνήσω σε εσάς το αυτονόητο καθήκον σας για παρέμβασή σας με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών, με σκοπό αφενός τη βεβαίωση του πιο πάνω εγκλήματος, της παρακόλλησης κοινωνιών, ενδεχομένως δε και άλλων εγκλημάτων, και αφετέρου την εξακρίβωση των στοιχείων των δραστών. Εγώ και σας ρώτησα ποια είναι η θέση δική σας. Κοιτάξτε, η θέση δική μου και είναι και προσωπική μου άποψη. Εγώ ποτέ δεν υπήρξα στη ζωή μου υπέρμαχος κατασταλτικών μεθόδων, εισαγγελέων κλπ. Πιστεύω ότι όλα μπορούν να λυθούν μισό λεπτάκι με συνένεση. Το ακούστε. Διάλογο. Ακούστε, εδώ μιλάμε για πραγματικά. Το ΚΚΕ έχει καταθέσει δύο τροπολογίες, τις οποίες τις κυβέρνησες τις απέρριψε. Να μην θεωρούνται αδικήματα τα συγκεκριμένα, οι συγκεκριμένες κινητοποιήσεις των αγροτών και τα μαθητοδικεία. Και τις δύο αυτές τροπολογίες πανηγυρικά τις απέρριψε η κυβέρνηση. Άμα είχαν ψηφιστεί αυτές τις τροπολογίες του ΚΚΕ, τότε η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δεν θα έχει αυτό το δικαίωμα. Λοιπόν, επάσης παίρνει τη θέση η κυρία Βάκη και λέει ότι... Εχθές το βράδυ αμέσως ο εισαγγελέας πήγε στον μπλόκο του Αιγείου και του ζήτησε να απομακρυνθούν. Άρα λοιπόν έχουμε πολύ γρήγορες εξελίξεις στο μέτωπο της καταστολής και δεν μπορείτε να ανοίγετε τα χέρια σας ως Πόντιο Πιλάτη. Παρακαλώ. Από τη στιγμή, που το, πλαίσιο, μπλόκα, από τη στιγμή που το νομικό πλαίσιο το έχετε ορίσει εσείς και δεν φροντίσατε. Λοιπόν, παρακαλώ. Αλλά αφήστε τι όμως να πει μια κουβέντα. Όσο καιρό είναι στα μπλόκα οι αγρότες, έγινε τίποτα. Αντιθέτως, εδώ και ένα μήνα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τους κάλεσε σε διάλογο. Είχαμε την εξέλιξη χθες λοιπόν, όμως, γι' αυτό σας ρώτησα τη θέση. Σε διάλογο καλέστηκαν στην Επιτροπή της Βουλής να καταθέσουν τις απόψεις τους. Εγώ λοιπόν, επειδή είμαι υπέρμαχος της συνένεσης και του διαλόγου, πιστεύω ότι μπορεί να λυθεί με συζήτηση. Και ήδη η κυβέρνηση έκανε σημαντικές υποχωρήσεις. Αυτοί που πάνε και διαλύουν
τις συγκεντρώσεις του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να επεμβαίνει η αστυνομία, ναι ή όχι? Επειδή είμαστε μια γενική θέση με υπέρ εναντίον της καταστολής, δεν λέει και τίποτα. Πάνε 30 και διαλύουν μια συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να πέσει αστυνομία ή δεν πρέπει? Εδώ σε θέλω. Κοιτάξτε, εγώ σας είπα, δεν είμαι υπέρμαγος αυτών των μεθόδων. Από εκεί και πέρα έχουμε όμως και φαινόμενα ακραία. Έχετε δει που δεν εκπροσωπούν το κίνημα των αγροτών. Έτσι, έχουμε δει και ακροδεξιές κραυγές και προπυλακισμούς, οι οποίοι όμως δεν εκπροσωπούν και δεν εκφράζουν το κίνημα των αγροτών αυτά. Έτσι, και αυτά είναι και υποβολημαία και στόχος τους δεν είναι η ικανοποίηση των αιτημάτων πολλών εξ αυτών, ο στόχος είναι να ρίξουν την κυβέρνηση. Κύριε Γκιουλέκα. Λοιπόν, για το τελευταίο αυτό που ρωτήσατε, κύριε Οικονομέα, σας πω καταρχήν, η δικαιοσύνη είναι εξάρτητη. Από εκεί και πέρα, εγώ σας λέω πρακτικά, είναι δυνατόν χιλιάδες άτομα να προσαχθούν ή εν πάση περιπτώσει να κατηγορηθούν, εννοώ να κατηγορηθούν με την έννοια. Το λέτε εσείς οι πρωτομάστεροι των αγροτοδικείων? Το λέτε εσείς οι πρωτομάστεροι των αγροτοδικείων? Συγγνώμη, έχετε το θράσος? Έχετε την εντύπωση ότι είστε ο τιμητής των πάντων? Πόσες χιλιάδες αγρότες έχετε στείλει στα δικαστήρια? Επειδή εσείς οραματίζεστε, λοιπόν, κύριε Καραγανασόπουλε, το σοβιωτικό μοντέλο που έχετε στο μυαλό σας, καλά κάνετε και το έχετε. Η απήχηση που έχει στην κοινωνία είναι συγκεκριμένη. Αφήστε να μιλήσουμε όλοι. Αυτό σημαίνει δημοκρατία. Εκτός αν θέλετε με το σοβιετικό μοντέλο, εσείς να είστε τιμητής και να μην αφήνετε κανένα να μιλάει. Κοιτάτε, όταν λοιπόν κάποιος μιλάει. Δημοκρατία. Δεν κατάλαβα. Γιατί θα μου κάνετε μαθήματα δημοκρατίας εσείς? Δεν κατάλαβα. Συγγνώμη, δηλαδή τι έχετε παραπάνω από μένα και από τη Νέα Δημοκρατία, αν όχι προσωπικά? Για πείτε μου, κύριε Καναθόπουλε. Γιατί, μα αφού την ξέρει να πάρει. Τα μαθήματα δημοκρατίας, για να τα ακούσω. Δεν κατάλαβα. Τι θα σας κάνω εσάς, γιατί εσείς τι είστε, ανωτέρω της κριτικής? Είστε υπεράνω της κριτικής? Εσείς δεν δέχεστε κριτική? Εσείς είστε ο αυθεντικός εκφραστής της δημοκρατίας? Επιτρέψτε μου να πω ότι τις μεθόδους... Όχι, καθόλου, αλλά όταν μιλάτε εσείς θα πρέπει να θυμάστε κάποια πράγματα. Ο Στάλιν και οι εκαθαρίσεις σας ανήκουν. Πάρτε τα λοιπόν αυτά, να τα έχετε να απολογήσετε. Λέτε, να απολογήσετε. Λοιπόν, τόσο πάμε παρακάτω. Περισσότερο δυσχεραίνει τη θέση και αποκαλύπτει το προσωπείο σας. Τι δική μου θέση? Παρακαλώ, κύριε Γκιουλέκα. Γι' αυτό έχετε μια απήχηση του 5%. Αν ήσταν ελκυστική, Κώστα, θα κατανέμει τα ποσοστά. Κώστα, πάντως δεν χρειάζεται να πάει ο εισαγγελέας. Δεν χρειάζεται να πάει ο εισαγγελέας και να προσαγάγει 3.000. Μα αυτό λέω ότι δεν υπάρχει να προσαγάγει τους αρχηγούς. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Μα το έχετε εφαρμόσει εσείς στο παρελθόν τώρα. Πώς δεν υπάρχει περίπτωση? Μπορούν αυτά και στην πράξη να εφαρμοστούν. Αυτό σου λέει ο κ. Καραθαλάσσο. Μα και στην πράξη να εφαρμοστούν αυτά τα πράγματα ή θα οδηγηθούν σε. Τι να πω τώρα. Θα δυναμητήσουν την κατάσταση. Η κυβέρνηση ούτως ή άλλως δεν ξέρω αν το έκανε για να κρατήσει τα προσχήματα. Πάντως κράτησε αποστάσεις από αυτή την οδηγία και η κυρία Βάκη σήμερα επίσης κρατάει αποστάσεις. Αυτά έχουμε τώρα. Αυτά τα δεδομένα έχουμε. Τις κρατάμε όλοι και είναι λογικό. Από εκεί και πέρα εμείς έχουμε πει και τη θέση μας. Αλλά σε ό,τι αφορά στο αγροτικό, θέλω να πω δύο κουβέντες για το αγροτικό, γιατί υπάρχει μια ουσία. Γιατί ξεσηκώθηκαν αυτοί οι άνθρωποι? Το κακό ποιο είναι? Το κακό είναι ότι δυστυχώς, επειδή άκουσα για τα 25 μέτρα ο πρώτος πρωθυπουργός. Μα η προκαταβολή φόρου από το 27% στο 100% είναι μέτρο αυτής της κυβέρνησης. Το ότι πήγαμε τα αγροτοεφόδια από το 13% ΦΠΑ στο 23% είναι μέτρα που έλαβε αυτή η κυβέρνηση. Το ότι πήγαμε συσκευασμένα προϊόντα αγροτικά στο 23% από το 13% είναι μέτρα αυτής της κυβέρνησης. Ότι καταργήσαμε την επιστροφή φόρου για το πετρέλαιο που καταναλώνουν οι αγρότες είναι μέτρο της κυβέρνησης. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτά τους πλήττουν άμεσα. Και βεβαίως και κάτι άλλο που για μένα σημαντικό. Αυτή τη μηχανή του κοιμά που πάμε να φτιάξουμε, ένα ταμείο όλοι, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, θεωρώ ότι είναι καταστροφικό. Η δική μας θέση, η θέση της Νέας Δημοκρατίας, είναι κάθαρη. Το ΟΓΑ να παραμείνει ως οργανισμός για την ασφάλεια. Αφού το έχουμε υπογράψει στο μνημόνιο. Αυτό και η κυβέρνηση, κύριε Γιουλέκα, εμείς από την πρώτη στιγμή δηλώσαμε. Όχι, όχι, συγγνώμη, δεν είναι αλήθεια ότι το υπογράψαμε στο μνημόνιο να γίνει ένα ταμείο? Και τα μέτρα που στο μνημόνιο υπογράψαμε να φέρουμε. Επιτρέψτε μου, στο μνημόνιο υπογράψαμε να φέρουμε το Σεπτέμβριο την πρόταση, να φέρει η κυβέρνηση δηλαδή την πρόταση για το ασφαλιστικό. Που και θα βελτιώσει την κατάσταση. Το υιανοποίηση των ταμείων, λοιπόν, κύριε Κουτσούκο, παρακαλώ. Δεν μπορεί να γίνει. Κάτσε, να κάνουμε ένα κύκλο ακόμα, να μην αδικήσουμε κανένα. Μου κάνει εντύπωση ότι εσείς που είσαστε έγκριτοι